Δεν πήρατε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, την αυστηρή επίγουσα επιστολή του Υπουργού, κυρίου Πέτσα, <Έξι> <Έξι> ε? <Έξι> προς τους Δήμους. <Έξι> Όχι, είναι σοβαρή επιστολή, δόθηκε αμέσως, κινητοποιήθηκε. Οι Δήμοι να καθαρίσουν, να εκχιονίσουν τους δρόμους. <Έξι> 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 τη στην επιστολή την Παρασκευή το απόγευμα. Ναι, την Παρασκευή το απόγευμα, ανήσυχη η κυβέρνηση, ο Υπουργό, να αποφράξετε τα φρεάτια και να μαζέψετε τα κλαδιά. Ε, στο σπίτι μου ακόμα τα κλαδιά είναι μαζεύτα μπροστά. Στη Βέρπφελντ. Ε, σκεφτεμένο... Ναι, κοιτάξτε τώρα, γελάμε γιατί είναι για γέλια πραγματικά αυτό το, η μετατόπιση ευθυνών. Αλλά θα ακούσουμε φωνή από τη Δημοτική Αρχή που θα θυμίσει σε αυτή την κυβέρνηση ότι παρακρατεί το 65% των συνταγματικά κατοχυρωμένων ΚΑΠ, όπως και οι προηγούμενες. Θα ακουστεί φωνή για την απαγόρευση προσλήψεων στους Δήμους. Δώστε μας μια εικόνα ποιο είναι το προσωπικό στο πράσινο, μόνιμο και αορίστου χρόνου, για να μπορεί να ανταποκρίνεται με τα μηχανήματα, με την τεχνογνωσία, με τη δουλειά που έδειξαν και που μπορούν να δείξουν οι εργαζόμενοι του Δήμου, ώστε να είναι εξοπλισμένος ο Δήμος απέναντι σε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν ακούγεται καμία διεκδίκηση, καμία φωνή. Κυριολεκτικά ταυτίζεστε με μια πολιτική η οποία και στερεί από τους Δήμους τα εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και προβλεπόμενες κακοκαιρίε, αναμενόμενες χιονοπτώσει, για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση, ανοίχθηκε στη Βουλή με αφορμή την πρόταση μορφή. συνολικότερα για το τι κράτος είναι αυτό, για ποιους δουλεύει, τι ιεραρχήσει, τι προτεραιότητες, που μπορεί στα γρήγορα να δίνει εκατομμύρια για διαφυγόντα κέρδη στην Αττικό Μετρό ή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω της COVID, αλλά ταυτόχρονα αυτές οι εταιρείε, αυτές οι επιχειρήσεις, ο περίφημος ιδιωτικός τομέας να δείχνει το πρόσωπό του σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση. Από την 1η του Ιανουαρίου ισχύει το τέλος ταφής, το οποίο προστίθεται στο περιβαλλοντικό τέλος που είχε για δύο-τρία χρόνια ε, μετατεθεί. Δεν ζητείτε από τους Δήμους να εισπράτεται. Τώρα εισπράτεται και αυτό. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά που η κυβέρνηση αναγκάζει τους Δήμους να καταθέτουν στους φορείς διαχείρισης. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την άνοδο του κόστους όσον αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την εκτόξευση των τιμών ενέργειας ηλεκτρικής, πετρελαίου, φυσικού αερίου και το κόστος που θα έχει αυτό στη λειτουργία του Δήμου. Θα ζητήσετε έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών. Για τις σχολικές επιτροπές θα πληρώσουν πανάκριβο φυσικό αέριο, πανάκριβο πετρέλαιο, σύν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού, τα οποία θα έχουν άμεση συνέπεια και στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης θα έρθει πρόταση διεκδίκηση απέτηση να μην ισχύσει το τέλο ταφή από την πρώτη πρώτου και να ενώσει ο Δήμος τη φωνή του και με Δήμους λίγους, αλλά τι να κάνουμε, που αγωνίζονται, που παλεύουν και που από το Σύνταγμα το Σάββατο διεκδικούσαν αυτά τα μέτρα για να μην μετακυλήσουμε και αναφέρομαι στον Δήμο της Πάτρας και στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, για να μην μετακυληθεί το κόστος στου δημότε και στην ενίσχυση παραπέρα τη φορολογία. Θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμα, γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν με όρου απέτηση διεκδίκηση απέναντι στην κυβέρνηση, θα βρεθείτε στην επιλογή την μόνη που υπάρχει για σας το να αυξηθεί η δημοτική φορολογία. Πηγαίνοντας σε δύο συγκεκριμένα θέματα, μιας και ο ο συνάδελφο ο Βουρδουμπά θα πιάσει ζητήματα και των σχολείων και του τραγικού δυστυχήματο στην Ταϊγέτου του και των μέτρων που δεν παίρνονται στην Ταϊγέτου. Ένα από αυτά έχει να κάνει και με το οδόστρωμα και να ανοίξω παρένθεση αυτό το πρόγραμμα με, τα, με την αντικατάσταση του οδοστρώματος σε μια σειρά δρόμου τη Αθήνα, έχει σταματήσει. Φτιάχτηκαν ό,τι φτιάχτηκαν και περιμένουμε για τους άλλους. Δύο θέματα τα οποία τα έχουμε ξαναθέσει. Έχει κατατεθεί από τον Οκτώβριο κείμενο με υπογραφές, δεκάδες υπογραφές, κύριε Πρόεδρε, για να έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαράδεκτη κατάσταση που μετατρέπεται σε βία υποβάθμιση των ζωών των κατοίκων γύρω από την πλατεία Αττικής, που έχει μετατραπεί σε κέντρο διακίνηση και χρήσης ναρκωτικών. Αναφέρονται αναλυτικά, προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα. Έχουν καταθέσει αυτό το κείμενο. Ζητάμε να συζητηθεί και δεν το φέρνετε, κύριε Σκιαδά, για συζήτηση εντό ημερησία για να πάρουμε και κάποια μέτρα. Και φυσικά υπάρχει και εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Δήμου Αθηναίων, των κατοίκων, που ουσιαστικά απαριθμούν τα προβλήματα, προτείνουν μέτρα και εσείς δεν τους ακούτε. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία και των κατοίκων και των επιτροπών τους. Και τέλος. Από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με βάση την εικόνα που έχουμε, από 13 σημεία δωρεάν ελέγχου της πανδημίας, τεστ rapid δηλαδή, πήγαμε στα 6 σημεία το Δεκέμβριο ενώ είχαμε την όμικρον και τη συνεχίζουμε να την έχουμε. Δηλαδή έχουμε 50% λιγότερα σημεία που μπορεί ο Δημότης της Αθήνας να πάει και να ελεγχθεί χωρίς το κόστος. Και που σε συνδυασμό με την κατάσταση στα σχολεία αλλά και στους παιδικούς σταθμού, είναι γνωστή εικόνα, δεκάδες τμήματα κλειστά, έχει πολλαπλασιαστεί η μεταδοτικότητα σε αυτές τις ηλικίε. Έχουν να αντιμετωπίσουν οι γονεί και το κόψιμο των μισθών με βάση τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν. Και αυτό αφορά το Δήμο. Δεν είναι γενική πολιτική, δεν είναι κεντρική πολιτική. Το γεγονό ότι ο γονιό αναγκάζεται να μειωθεί ο μισθό του κατά 50% αν νοσήσει. Και φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, να πολλαπλασιαστούν, να πολλαπλασιαστούν δηλαδή τα σημεία όπου μπορεί να γίνεται έλεγχος, ο δωρεάν έλεγχος συμβάλλοντα ο Δήμο και με αυτόν τον τρόπο σε μια δύσκολη καθημορινότητα σε ένα μαραθώνιο που κάνει ο γονιό ή ο εργαζόμενο, όταν το παιδί του εντοπιστεί σαν θετικό κρούσμα και πρέπει να ακολουθήσει μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία επίση κοστίζει.